Σε ρυθμούς προσφορών και συνδυαστικών εκπτώσεων βρίσκεται η εμπορική αγορά του Βόλου εν ώψη της Black Friday. Τον κύκλο άνοιξαν όπως αναμενόταν οι αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών, προκειμένου να καλύψουν τον τζίρο της περασμένης χρονιάς και να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση για προϊόντα που έχουν πιο απαιτητική παράδοση από ότι τα ρούχα ή τα καλλιτικά. Το ύψος των εκπτώσεων ασφαλώς κυμαίνεται, ωστόσο υπάρχουν ανάμεσα στους χιλιάδες κωδικούς και προϊόντα με έκπτωση έως και 50%. Πολλά καταστήματα του Βόλου έχουν προσαρμόσει τις βιτρίνες τους, προβάλλοντας τις προσφορές που διαθέτουν για τη Μαύρη Παρασκευή, η οποία βέβαια διαρκεί περισσότερο από μία εβδομάδα, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε η εβδομάδα της Black Friday, η οποία για φέτος ορίζεται στις 29 Εντεκάτου. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς να επικοινωνούνται γενικότερα οι προσφορές της Black Friday, πράγμα το οποίο μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια θα έπρεπε να περιορίζεται μόνο στην συγκεκριμένη μέρα, στις 29, όπως γίνεται σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ελληνικό το φαινόμενο να βλέπουμε να έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του μήνα και να προκαλούν μεγάλη σύγχυση στους καταναλωτές, οι διαφημίσεις σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως από τα πολυκαταστήματα. Όπως και να έχει, νομίζω ότι κερδισμένοι από αυτήν την ιστορία βγαίνουν οι καταναλωτές. Η εμπορική αγορά του Βόλου έχει ήδη μπει σε ρυθμούς Black Friday και νομίζω ότι η κορύφωση την Παρασκευή στις 29 θα έχει σαν αποτέλεσμα να πέσουν σε τέτοιο βαθμό οι τιμές που πραγματικά νομίζω ότι θα είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία για τους καταναλωτές να επισκεφτούν τα τοπικά καταστήματα, να κάνουν συμφέρουσες αγορές και σε καμία περίπτωση νομίζω δεν υπάρχει καμία ανάγκη να αναζητήσουν προσφορές στο διαδίκτυο ή στα μεγάλα πολυκαταστήματα. Οι μικρές επιχειρήσεις διαθέτουν και ποσότητα προϊόντων και επάρκεια και ποιότητα, αλλά κυρίως χαμηλές τιμές. Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα και με την νομοθεσία, η οποία μας βρίσκει αντίθετους για τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου, ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του, προτείνει στα μέλη του να παραμείνουν κλειστά.